Καλημέρα σας και εμένα. Δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι κοντά σας, διότι στα πλαίσια και της κοινοβουλευτικής μου δραστηριότητας έχουμε μία ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή στις 12 η ώρα και πρέπει να βρίσκομαι. Είμαι πολύ... θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναπτύξω κάποιες σκέψεις αναφορικώς με την πανδημία, την αντοχή του συστήματος, καθώς επίσης και το τι μάθαμε από αυτή την πανδημία και τι μαθαίνουμε αναφορικώς με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρώτα απ' όλα, να αναφερθούμε σε 2-3 στάδια που έχουν να κάνουν αυστηρώς με το σκληρό πυρήνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε προβλήματα πριν την πανδημία. Και μέσα στην πανδημία υπήρχε ο κίνδυνος να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με πάνω από 4.000 θέσεις, 2.000 μονίμων γιατρών και 2.100 επικουρικών, καθώς επίσης και υπήρξε και στήριξη με 12.000 επικουρικούς άλλων ειδικοτήτων. Πολύ σημαντικό όμως ήταν ότι υπήρξε υπερδιπλασιασμός των κλινών ΜΕΘ, καθώς από τις 550 κλίνες ΜΕΘ φτάσαμε στις 1.300. Σε γενικές λοιπόν γραμμές, το σύστημα κατάφερε να αντέξει μέχρι τώρα σε όλη την κλιμάκωση της πανδημίας. Και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξε ένας πολίτης ο οποίος δεν έλαβε τη θεραπεία την οποία έπρεπε να λάβει. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και το γεγονός ότι υπήρχε μια γνώση των αδυναμιών του συστήματός μας και πήραμε πολύ πιο περιοριστικά μέτρα από άλλες χώρες. Αυτό όμως που είναι η πρόκληση είναι πράγματα τα οποία είδαμε στην πανδημία να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη μετά πανδημία εποχή. Αναφορικώς λοιπόν με το σύστημα υγείας, καταλάβαμε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες στοχεύσεις σε ενίσχυση νοσοκομείων και σε αυτή την ενίσχυση θα πρέπει με ειλικρίνεια να δούμε έναν καινούριο υγειονομικό χάρτη, να έχουμε ισχυρά νοσοκομεία εκεί πέρα που χρειάζονται και όχι αναγκαστικά να έχουμε την πληθώρα των νοσοκομείων που δεν είναι όσο ισχυρά πρέπει. Άρα ενίσχυση των νοσοκομείων και παράλληλα ενίσχυση και των υποστηρικτικών δομών. Είδαμε ότι έχουμε ένα κενό στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και θα έρθει ένα νομοσχέδιο που θα καλύψει τα κενά όλα αυτά ώστε να υπάρχει ομαλή πρόσβαση από τον ιατρό στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και τη συνεχεία στο νοσοκομείο. Ένα άλλο μεγάλο κενό το οποίο είδαμε και η πανδημία μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε παρακάτω είναι αυτό για το οποίο δέχομαι πολλές φορές κριτική και το λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Η υγεία δεν είναι μόνο δημόσια. Και εγώ είμαι υπουργός υγείας συνολικά της υγείας όλων των δομών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Τι μας έδειξε η πανδημία? Ότι όταν χρειαστήκαμε είχαμε τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάδα λειτουργήσε ως μία ολόκληρη υγειονομική περιφέρεια. Πήραμε κλίνες από ιδιωτικές κλινικές. Παράλληλα συνεργαστήκαμε μαζί τους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα το ΕΚΑΒ διαχειρίζεται τις κλίνες ΜΕΘ και των ιδιωτικών κλινικών. Υπήρξαν ολόκληρες δομές, ολόκληρες κλινικές ιδιωτικές που μπήκαν στο σύστημα και κάνανε εφημερία. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι η επόμενη μέρα θα έχει περισσότερες συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Μέσα στα ελληνικά νοσοκομεία θα φέρουμε κάθε καλή πρακτική του ιδιωτικού τομέα και δεν θα υπάρχει σε καμία περίπτωση ανταγωνισμός, αυτό που πολλοί θέλουν να βάλουν ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Ένας είναι ο τομέας, ο τομέας της υγείας. Και μέσα σε αυτόν τον τομέα θα υπάρχει αντίστοιχη βοήθεια. Εκεί λοιπόν προωθούμε τις συμπράξεις, όπως προωθούμε και μια ολόκληρη μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, τον ΕΟΠΗ. Μέχρι στιγμής ο ΕΟΠΗ αντιμετωπίζεται κατά κάποιον τρόπο ως ένας φορέας που πρέπει να συμβάλλεται με όλους και στην πραγματικότητα να κάνει έκπτωση στο αγαθό το οποίο έχει ο πολίτης, προκειμένου να ικανοποιεί μια πολιτική που δεν είναι πολιτική του Υπουργείου Υγείας, είναι πολιτική ενδεχομένως του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο οργανισμός αυτός θα λειτουργεί με ποιοτικά κριτήρια. Οι πάροχοι που θα συμβάλλονται μαζί τους θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας που θα μπουν ποιοτικοί δείκτες. Θα προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε την καλύτερη δυνατή τιμή στον πολίτη και ο στόχος μας είναι ο οργανισμός να λειτουργεί ως ένας ασφαλιστικός φορέας. Ασφαλιστικός φορέας με 11 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Δεν είμαι υπουργός και αυτό αφορά και το τραπέζι, επειδή είδα τους συνομιλητές μου που θα έχουμε. Δεν είμαι υπουργός που μου αρέσει να υπάρχει clawback.
Το clawback δεν είναι μια κανονική κατάσταση σε μια οικονομία. Είναι μια στρέβλωση. Όταν πιστεύεις σε μια ελεύθερη οικονομία, θες να έχεις ξεκάθαρους όρους. Άρα θα γίνουν ρυθμίσεις προκειμένου να μειωθεί συνολικά το clawback και στους ιδιώτες παρόχους και στο φάρμακο. Η κουβέντα όμως θα ξεκινήσει ανάποδα. Δεν θα ξεκινήσει με αυτό που ζητάνε όλοι, φέρτε παραπάνω λεφτά. Θα ξεκινήσει να δούμε ποια είναι η πραγματική δαπάνη. Και επειδή πολλές φορές αναφερόμαστε στα προβλήματα του ΕΟΠΗ, θα πω ξεκάθαρα ότι ο ΕΟΠΗ, και αυτό αφορά πολλούς ιδιώτες παρόχους, δεν υποχρεώνει κανένα να συμβληθεί μαζί του. Έχει τις παθογένειες του και θα τις διορθώσουμε. Θα τον κάνουμε να λειτουργεί με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας για ένα δημόσιο αγαθό που είναι η υγεία. Δεν φοβόμαστε τις λέξεις. Θέλουμε, όπως υπάρχουν οι άλλες ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ένα προγραμματισμό και λειτουργούν, έτσι να λειτουργεί και ο ΕΟΠΗ ως αγοραστής. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνει ένας αγοραστής υπηρεσιών είναι να ελέγξει τη δαπάνη του. Να δει ποια είναι η πραγματική δαπάνη που πρέπει να πληρώνει. Και αυτό αφορά όλους τους παρόχους και το φάρμακο. Θα υπάρξουν λοιπόν συγκεκριμένα φίλτρα και για τις εξετάσεις και για το φάρμακο, για να δούμε ότι αυτό το οποίο καταναλώνουμε το χρειάζεται ο ασθενής μας και ο ασφαλισμένος. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ώστε να παίρνουμε τις τιμές τις οποίες οφείλει να έχει ένας οργανισμός 11 εκατομμύριων ασφαλισμένων, και αυτές οι τιμές σίγουρα θα είναι τιμές που θα ανταποκρίνονται στη δύναμη που έχει ο ίδιος ο οργανισμός. Θα γίνουν διαδικασίες θεραπευτικών πρωτοκόλων που ήδη έχουν ξεκινήσει, ώστε να λαμβάνει ο καθένας στην υπηρεσία, είτε αυτό αφορά πάλι ιδιώτες παρόχους, είτε αφορά φάρμακο, την οποία οφείλει να πάρει. Και επειδή έχουμε και εκπροσώπους βιομηχανίας, θα συναντηθούμε και αργότερα. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη γιατί σε ειδικές κατηγορίες η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι 3 και 4 φορές παραπάνω από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές μελέτες ώστε πραγματικά να πληρώνουμε και να πληρώνουμε καλά την καινοτομία, τα καινούργια φάρμακα που θέλουν οι ασθενείς μας, αλλά παράλληλα να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο αυτοί που πρέπει να το λάβουν. Θεωρώ ότι αν γίνουν όλα αυτά τα μέτρα, θα μπορέσουμε να πάμε σε μια άλλη εποχή που μας έδειξε η πανδημία, που είναι ότι θέλουμε να δώσουμε λεφτά στην υγεία. Η λογική που υπήρχε παλιότερα να κόβουμε λεφτά δεν είναι σωστή, αλλά θέλουμε αυτά τα λεφτά να πιάνουν τόπο. Άρα, στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπου χρειάζεται. Μέσα σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οπουδήποτε έχει κενό το δημόσιο σύστημα, μπορεί να το συμπληρώσει ο ιδιωτικός τομέας. Οπουδήποτε ο ιδιωτικός τομέας είναι καλύτερος από το δημόσιο σύστημα, θα μπορούμε να παίρνουμε απευθείας τις υπηρεσίες από εκεί. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην οποία οι ιδιώτες έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Όταν έχω καλές διαγνωστικές δομές σε όλη τη χώρα, θα τις αξιοποιήσω και θα τις κάνω μέρος αυτής της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Έτσι θα έχω έναν κορμό εθνικού συστήματος υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. ΕΟΠΗ, ένας οργανισμός που θα λειτουργεί ως ασφαλιστικός οργανισμός, ο οποίος θα πληρώνει σωστά τους παρόχους για αυτό το οποίο λαμβάνει, αλλά αντίστοιχα θα ελέγχει και την κατανάλωση, θα ελέγχει και τις δαπάνες, θα βάζει όρους και τους κανόνες και πρωτίστως θα συμβάλλεται με αυτούς οι οποίοι πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις. Και φαρμακοβιομηχανία φάρμακο, έδειξε η πανδημία ότι και οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων και το R&D πάνω στο φάρμακο και η ίδια η παραγωγή φαρμάκου, το να έχει δηλαδή και μια στήριξη σε χώρες παραγωγής, είναι προτεραιότητες. Το επενδυτικό clawback, το οποίο ήδη είχαμε δομήσει, ώστε όσοι επενδύουν στην Ελλάδα, κάνουν παραγωγή στην Ελλάδα και κάνουν και κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα, να τους επιστρέφονται χρήματα. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος ως Υπουργός Υγείας και θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια, να συζητάμε για clawback στο φάρμακο, στο 1 δις, στο 1 εκατό, στο 1 200. Συνεπώς, σε ειλικρινή συζήτηση που θα γίνει με τη φαρμακοβιομηχανία και σε συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα το οποίο έχει τοποθετηθεί, θα πάρουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει, ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο έχει να πάρει ο ασθενής. Επειδή όλοι θα θέσουν αν χρειάζονται παραπάνω λεφτά, σας είπα ότι η πορεία θα είναι διαφορετική. Θα πάρουμε πρώτα τα διαρθρωτικά μέτρα και ναι, εάν υπάρχουν τα διαρθρωτικά μέτρα, με ειλικρίνεια θα μπορούμε να πούμε αν η δαπάνη την οποία κάνουμε ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται. Και μάλιστα, να σας ενημερώσω τώρα, γιατί κατεβαίνει σήμερα και η τροπολογία, ότι
σιγά σιγά αρχίζει και το κράτος να μπαίνει στην ευθύνη που του αναλογεί, γιατί πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν κρύφτηκαν πίσω από το clawback. Σου λέγε στο κάτω-κάτω τα παίρνουμε όλα πίσω, είτε από τη φαρμακοβιομηχανία είτε από τους παρόχους. Και σήμερα κατεβάζουμε μια τροπολογία σε συνεννόηση και με τους θεσμούς, που πλέον η χώρα μας αναλαμβάνει μέρος του βάρους. Δηλαδή, στο βαθμό που δεν θα μειώνει το clawback για τα επόμενα χρόνια, μέρος του clawback θα το πληρώνει με ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. 50 εκατομμύρια για το 2022, 150 και πηγαίνει, φτάνει μέχρι 350 μέχρι το 2025. Αυτό λοιπόν είναι και μια κίνηση της χώρας μας, κίνηση της κυβέρνησης, ότι η βούληση να μειώσουμε το clawback είναι πραγματική, θα επιτευχθεί αυτή η μείωση, θα επιτευχθεί με τρόπο που ενδεχομένως θα στεναχωρήσει κιόλας κάποιους, αλλά στο τέλος της διαδρομής πιστεύω ότι όλοι όσοι θέλουν να δραστηριοποιούνται υγιώς στην Ελλάδα θέλουν να έχουν σχέσεις ξεκάθαρες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών, ξεκάθαρες με τα νοσοκομεία, ξεκάθαρες με το κράτος, που αυτές οι ξεκάθαρες σχέσεις είναι: καταναλώνουμε αυτό που χρειαζόμαστε, πληρώνουμε καλά αυτό που χρειαζόμαστε, δεν καταναλώνουμε παραπάνω. Η μείωση τιμών είναι πάντοτε πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι ο έλεγχος κατανάλωσης. Κλείνοντας λοιπόν, και συγγνώμη αν έχω κάνει κατάχρηση, θέλω να βάλω μια γενική πολιτική, διότι κατά την εκτίμησή μου αυτή η γενική πολιτική, η οποία ήταν συζήτηση πολλών προηγουμένων ετών για να πάρουμε ένα θετικό από την πανδημία, η πανδημία τη βάζει πάνω στο τραπέζι. Πολλά από αυτά που σας είπα θα ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε, λόγω χάρη ότι θα έμπαινε μια ιδιωτική κλινική και θα έκανε η εφημερία για το ΕΣΥ. Πριν την πανδημία αυτό θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μετά την πανδημία μπορούμε στον κόσμο να πούμε ότι ως Υπουργείο οφείλουμε να παρέχουμε το δημόσιο αγαθό της υγείας. Το από πού θα το παράσχουμε αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου. Δεν πρέπει να έχουμε αιμονές ότι κάτι το οποίο είναι δημόσιο αγαθό είναι αναγκαστικά κρατικό αγαθό. Όχι. Άρα αυτές τις ευκαιρίες μας έδωσαν, όπως έβαλε και στο τραπέζι πάνω έναν ολόκληρο καλάδο του φαρμάκου που για διάφορες συμπεριφορές είχε ποινικοποιηθεί σε εισαγωγικά και ήταν πολύ δύσκολο να γίνει συζήτηση, να καταλάβουν όλοι ότι το να κάνεις έρευνα και τεχνολογία είναι χρήσιμη. Προσπαθούσαμε πριν 2-3 χρόνια και σε συνέδρια που ήμουν σαν νομικός να πείσουμε για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Και εκεί πέρα υπήρχε κόσμος που έλεγε ότι αυτά είναι συμφέροντα των εταιριών. Μαζί με τους ανθρώπους που ήρθαν στο πάνελ ήμασταν σε εκδηλώσεις και σε ημερίδες για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Τώρα ακόμα και στο πιο άδα είναι ξεκάθαρο ότι χάρη στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων έχουμε εμβόλια, έχουμε φάρμακο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Δεν φοβόμαστε τα χρήματα που θα πέσουν στην υγεία. Θα στηρίξουμε το εθνικό σύστημα, θα στηρίξουμε όλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι όροι από εδώ και πέρα θα είναι πιο ξεκάθαροι και με περισσότερο φιλελεύθερο πλαίσιο ως προς τις συνεργασίες του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.